Γεια σας, απόψε θα μιλήσουμε για μία ακόμη κρυφή κάμερα. Αυτή τη φορά είναι αναπτήρας. Εδώ είναι η κάμερα που φαίνεται την να γεμίζει, δεν το καταλαβαίνεις και πολύ. Βέβαια το χρώμα του δεν είναι τόσο διακριτικό, είναι κίτρινο. Οπότε ίσως κάποιος να τον παρατηρήσει περισσότερο. Πώς εδώ, μόνο να τον ξέρει. Λοιπόν, στην αρχή να δούμε πώς τοποθετεί την κάρτα. Παίρνει microSD έως 8 GB. Σηκώνεις το καπάκι, να το ανοίγεις. Και είναι USB. Δεν έρχεται με συνοδευτικά καλώδια ή με κάτι άλλο, έρχεται κατευθείαν έτσι. Εδώ στο πάνω μέρος τοποθετεί την κάρτα microSD. Τι εδώ η καρτούλα. Δεν περιέχεται καμία κάρτα, δικιά σας είναι, μέχρι 8 GB, μην βάλετε παραπάνω, δεν δουλεύει. Λοιπόν, η κάρτα τοποθετείται κάπως έτσι, να φαίνεται δηλαδή λίγο. Δεν χρειάζεται, δεν μπαίνει πιο μέσα, προσοχή, γιατί αν μπει μέσα μετά πρέπει να το μοντάρετε όλοι να τη βγάλετε. Εδώ σε αυτό το σημείο πρέπει να είναι. Και ξανατοποθετεί το καπάκι. Έχει εδώ ένα μεγάλο ποδαράκι, οπότε μπαίνει και το αντίστοιχο ποδαράκι από την άλλη μεριά. Το πιέζεται. Και βλέπετε ότι είναι έτοιμο, έχει κλείσει. Για να αρχίσει να καταγράφει πρέπει να πατήσετε, να ανοίξει βασικά, πατημένο και ανάβει. Μισό, για να δείτε. Πατημένο και ανάβει ένα λαμπάκι. Κατά πάσα δεν μπήκε καλά η κάρτα. Μισό, να ξαναβάλουμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, τώρα μπήκε και είναι μένει παραμένει ανοιχτό. Έτσι, με τα λαμπάκια αναμένω, σημαίνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Τώρα, όταν θέλετε να κάνετε καταγραφή, εντάξει, δεν είναι ότι θα κάνει κρυφή καταγραφή με ένα λαμπάκι έτσι, πάρε το χιλιόμετρο. Όταν θέλετε να κάνετε κρυφή καταγραφή, πατάτε μία φορά πατημένο αυτό εδώ, το αφήνετε, αναβοσβήνει και χάθηκε. Τώρα γράφει κανονικά. Και να θέλετε να σταματήσετε, το πάτε πάλι μία φορά και σταματάει. Αυτό. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Έξυπνο. Βέβαια, δυστυχώς η ποιότητα στο βίντεο δεν είναι τόσο καλή. Είναι κάπως άθλιο. Λοιπόν, εμένα ήρθε το eBay σε αυτό εδώ το φάκελο, είχε μέσα, ήταν μέσα σε αυτό εδώ, έχει κάτι ιδιαίτερο. Και είχε μέσα το αναπτήρα και αυτό εδώ πέρα που είναι με τις οδηγίες. Που σας δείχνει πως είναι το power, το USB, η κάμερα. Εδώ έχει τις οδηγίες. Και εδώ έχει ένα πίνακα στο τελευταίο που σας δείχνει, σας λέει ότι είναι ουσιαστικά στα 2 MP η ανάλυση, γενικά η κάμερα, τι τραβάει, εντάξει, ποιότητα του στο βίντεο είναι χάλια, δεν ξέρω τι λέει εδώ, αλλά είναι πολύ χάλια. Βέβαια λέει ότι μπορεί σε 1 GB να γράψει 40 λεπτά,
και φορτίζει σε 2 ρίτσες. Από την άλλη μεριά είναι οι ίδιες οδηγίες που είδατε τώρα στα κινέζικα, που δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έτσι απλά εννοείται. Λοιπόν, η τιμή του είναι λίγο πάνω από τα 4 δολάρια. Πώς θα δείτε. Ας δούμε λίγο τις φωτογραφίες. Διαστάσεις. Εντάξει, μπορείτε να δείτε και σχέση με τα στα, με δε, στα, στο λάπτοπ, στα πλήκτρα πόσο είναι. Ένας κανονικός αναπτήρας είναι αυτός που πουλάνε του κιλού τους Κινέζικους. Το ίδιο ακριβώς μέγεθος είναι. Είναι σε πραγματική, σε πραγματικό μέγεθος. Λοιπόν, και εδώ τώρα να δούμε λίγο κάποια πράγματα για την ανάλυση για το βίντεο. Λοιπόν, βλέπετε ότι υποστηρίζει μέχρι 8 GB. Εδώ βλέπετε ότι είναι 2 megapixel. Εντάξει, έρχεται αυτό εδώ και το φυλαδιάκι. Δεν έχει κάτι άλλο μέσα, τίποτα, ούτε προστασία, ούτε τίποτα. Εντάξει, η τιμή του είναι πολύ φθηνό. Ούτε 4 ευρώ. 4,10. Εντάξει, και γύρω το βρείτε, δηλαδή από... Άντε να το βρείτε από 3,5 μέχρι 5, ένα balance. Γενικά κοντά στα 4 ευρώ. Δεν το έχετε. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα στιγμιότυπο, ένα βιντεάκι που τράβηξα. Δεν είναι καλή ποιότητα, όπως θα δείτε. Δεν ξεχωρίζει και πολλά πράγματα. Εντάξει, η κάμερα κλειδί που θα δείτε το preview της τώρα στο τέλος του βίντεο να εμφανίζεται πάνω στην οθόνη είναι κατά πολύ καλύτερη και είναι λογικό γιατί είναι 5 megapixel, φοβερή ανάλυση, φυσικά χρώματα. Αυτό εδώ, εντάξει, είναι απλά μια έξυπνη κάμερα χωρίς καλή ανάλυση. Και άμα κάνετε και τελείως full screen, δεν θα έλεγα ότι... Εντάξει. Βέβαια, βλέπετε πάνω ότι εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα ημερομηνία. Βέβαια, στην περίπτωση με την άνε, με default ημερομηνία. Βέβαια, αυτό το πορτοκαλοκίτρινο έτσι χρώμα στα, που παίρνει το βίντεο όλα και όσα άλλα βίντεο έχω δει το ίδιο που συμβαίνει. Εντάξει,
Μπορεί να φταίει το πολύ μικρό μέγεθος που έχει, το πολύ μικρό μέγεθος που έχει κάμερα, είναι εδώ μέσα. Εντάξει, 2 megapixel, έξυπνο gadget, μέχρι 8 GB μνήμη. Κάθε 1 GB λέει ότι μπορεί να γράψει 40 λεπτά. Εντάξει, ποιότητα δεν είναι τέλεια. Ό,τι βλέπετε εδώ στο βίντεο. Α, και άλλο ένα. Όταν την κρατάτε από αυτή τη μεριά, που την κράτα εγώ όταν έγραφα το βίντεο που βλέπετε, εδώ, ουσιαστικά είναι σαν να γράφετε ανάποδα. Δηλαδή πρέπει να την κρατάτε, δηλαδή έτσι όταν γράφετε, είναι γράφει ανάποδα. Όταν την κρατάτε με τα γράμματα πάνω, δηλαδή έτσι γράφει σωστά. Έτσι μπορεί να γράφει ευθεία. Α, και όταν ολοκληρώστε, δεν χρειάζεται drivers ή κάτι άλλο, δεν το βρίσκει αυτόματα. Το τοποθετείτε και βλέπετε ότι ανάβει το λαμπάκι. Κάτσε φλασάκι και απευθείας το βρίσκει ο υπολογιστής σας. Φτιάχνει ένα φάκελο που λέγεται, όπως είναι οι φωτογραφικές μηχανές, DCM, και μέσα έχει φάκελο και το βίντεο που τράβηξα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε εγγραφή στο κανάλι μου με μία ματιά και σύντομα θα δείτε και άλλα τεχνολογικά έτσι επιτεύγματα, gadget και ό,τι άλλο βρίσκω και το θεωρώ ενδιαφέρον. Δείτε τώρα στα προτινόμενα βίντεο το βίντεο με την κάμερα κλειδί και σύντομα θα φτιάξω αναπτήρας VS κλειδί έτσι με τις διαφορές τους ταυτόχρονα σε ένα βίντεο. Πάντως μεταξύ των δύο, από προσωπική μου εμπειρία, πολύ καλύτερο το κλειδί, πολύ καλύτερη ποιότητα, φυσικά γράμματα, εφέ, όλα είναι σαν να γράφετε με το κινητό σας με πολύ καλή κάμερα. Ενώ εδώ απλά κάνετε μία εγγραφή για να έχετε χωρίς κάτι. Το εδώ είναι. Το έχω δει σε πολλές συσκευασίες, άλλοι να το παίρνουν σκουτάκι, άλλοι χύμα. Ίδια δουλειά κάνει. Είδατε πως γράφει, δεν είναι. Θα φτιάξω και ένα καλύτερο βίντεο με την κάμερα κλειδί για να δείτε ποιότητα. Θα τα συγκρίνω και τα δύο. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας.